Ευχαριστούμε τον κύριο Τσακί, είναι Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ. Καλή σας μέρα, κύριε Τσακί. Καλή σας μέρα, κυρία Στυλιανού. Ξανά μαζί μετά από εγκλεισμούς. Από περίπου τρεις μήνες. Τα λέγαμε βεβαίως μέσω Skype και σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας όλη αυτή την προσπάθεια. Τώρα μπορούμε να τα πούμε εξ αποστάσεως, αλλά από κοντά. Με ασφάλεια και με προσοχή. Έτσι. Πρέπει να παραμείνουμε προσεκτικοί. Αυτό τόνισε και ο πρόεδρος χθες στο διάγγελμά του, μετά από και στην αρχή και στο τέλος της εξαγγελίας. Λοιπόν, ένα πακέτο μέτρο για όλους, ένεση ρευστότητα στην αγορά. Εσείς ήσασταν έτσι, οπαδός, θα πω, και του σχεδίου Α. Γι' αυτό θέλω να είναι ιδιαίτερο το ενδιαφέρον μου για να σας ρωτήσω για τα όσα εξαγγέλθησαν χθες. Πώς τα βρήκατε τα μέτρα αυτά και αν σας ικανοποιούν. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλή το πακέτο. Θα έλεγα ότι σε κάποιο βαθμό και πέραν των αναμενόμενων προσδοκιών μας, είναι ένα δυνατό πακέτο στήριξης. Αγγίζει το πρωταρχικό πρόβλημα που, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι το πρόβλημα της ρευστότητας. Θα ήταν προτιμότερο να καταλήγαμε με το πρώτο πακέτο, γιατί χάθηκε πολύτιμος χρόνος, όχι για τίποτε άλλο. Το πακέτο το εψεσινό είναι σε μέγεθος πολύ καλό, είναι 1,7 δις κάτω από διάφορες πηγές. Φαίνεται, περιμένουμε να ακούσουμε τις λεπτομέρειες από τον Υπουργό το μεσημέρι στη δημοσιογραφική, αλλά επειδή χρησιμοποιεί μηχανισμούς που χρησιμοποιήθηκαν και είναι εν ενεργεία μέσα από τους μηχανισμούς παραχώρησης δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Τραπεζικού Συστήματος, αυτό μπορεί να βοηθά, διότι είναι στημένοι οι μηχανισμοί και επιταχύνει την διαδικασία διοχέτευσης αυτής της ρευστότητας στην οικονομία. Άρα από πλευράς ανάγκης παροχής ρευστότητας ικανοποιείται. Από πλευράς ποσού είναι ικανοποιητικό. Έρχεται, αν θέλετε, και επιπρόσθετη στήριξη που είναι πάρα πολύ γενναιοδορή. Η επιδότηση του επιτοκίου με 3,5 ποσοστιαίες μονάδες για τα πρώτα 2 χρόνια, με 2% και 1,5% ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων για τα επόμενα 2 χρόνια, θεωρώ ότι το κύριο πρόβλημα αντιμετωπίζεται. Από εκεί και πέρα είναι θέμα να υποβληθούν οι αιτήσεις από τις επιχειρήσεις προς τις τράπεζες, οι τράπεζες να κάνουν τη δουλειά τους. Είπασταν το ΚΕΒΕ, αν θυμάστε, ξεκάθαρα από την αρχή ότι δεν μπορεί να γίνει μέσω άλλου μηχανισμού. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί το τραπεζικό σύστημα που ξέρει και γνωρίζει αυτή τη δουλειά, να επιταχύνει τις διαδικασίες του και να δώσει αυτή τη ρευστότητα μέσα στην οικονομία. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να πάρουν και επιχειρήσεις που για τους χύψη λόγους δεν έχουν επηρεαστεί από αυτό την πανδημία ή σε σχέση με τα άτομα, γιατί έχει γίνει διαχωρισμός με τα άτομα, ναι, ότι είναι εμπίπτου στο επίπεδο των μικρών επιχειρήσεων. Αλλά μπορεί μια επιχείρηση των 6 ατόμων να κάνει τζίρο πολύ μεγάλο. Ναι. Κοιτάξτε, ότι μπορεί να πάει κάτι λάθος και να πάρουν και κάποιες επιχειρήσεις που δεν δικαιούνται να πάρουν χρήματα, με κίνδυνο να χαθούν αυτά τα χρήματα, είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Θα πρέπει να το περιμένουμε. Όταν θα αρχίσεις να δώσεις τόσα πολλά δάνεια, μπορεί να ξεφύγουν κάποιες περιπτώσεις και αυτό δεν πρέπει να μας φοβίζει στο να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Όπως μπορεί και κάποιες καλές επιχειρήσεις να μην μπορέσουν να πάρουν χρήματα, κάποιες αστοχίες μπορεί να υπάρξουν. Σημασία έχει οι αστοχίες να μην είναι ο κανόνας. Διότι εκεί σημαίνει ότι απέτυχε συνολικά το σχέδιο. Άρα θεωρούμε ότι πρέπει να στηριχτούν οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Υπάρχουν επιχειρήσεις που ήταν σωστές, καλές επιχειρήσεις και λόγω αυτής της ανατροπής μπήκαν σε μια προσωρινή περιπέτεια. Γι' αυτό έρχεται αυτή η ένεση ρευστότητας για να τη στηρίξει. Είναι ξεκάθαρο. Να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον κύριο Κουρσάρη, είναι Γενικός Γραμματέας της ΠΟΒΕΚ. Καλή σας μέρα, κύριε Κουρσάρη. Καλή σας μέρα. Πώς είδατε το σχέδιο Β που ανακοίνωσε χθες ο Πρόεδρος με την ένεση ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις? Από τη μια θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ότι ήταν ότι δεν αναμέναμε μια τόσο τολμηρή, αν θέλετε, παρέμβαση με ένα δεύτερο σχέδιο Β εκ μέρους της κυβέρνησης. Από την άλλη όμως θέλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι έναν τέτοιο σχέδιο που έχει 10 βασικούς άξονες, οι οποίες καλύπτουν συγκεκριμένους τομείς, δανειοδότηση, επιδότηση, απευθείας στήριξη, στήριξη μέσω στεγαστικών πολιτικών κτλ. Είναι για εμάς πρόωρο και θα ήταν ανεύθυνο να τοποθετηθούμε εκ των προτέρων, χωρίς να ακούσουμε και τον Υπουργό Οικονομικών
και τις διευκρινήσεις τις οποίες θα δώσει σήμερα. Ναι. Από εκεί και πέρα η βασική φιλοσοφία, η βασική φιλοσοφία που κρύβεται, που υπάρχει γύρω από τον σχεδιασμό αυτών του σχεδίου Β, είναι η δανειοδότηση μέσω των τραπεζών. Αυτή η φιλοσοφία και αυτή η πολιτική εφαρμόστηκε μετά το 2013. Και είχαμε αυτά αποτελέσματα για το ποιοι και πόσοι εκμεταλλευτήκαν με ή χωρίς εισαγωγικά αυτή την δανειοδότηση. Και δυστυχώς για εμάς, για την ΠΟΒΕΚ, που στεγάζει κάτω από την ομπρέλα της τις πολύ μικρές και μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, έμειναν έξω. Και αυτά τα λέω με βάση στατιστικά δεδομένα της Κεντρικής Τράπεζας. Ναι, όμως δεν φαίνεται να συμβαίνει και αυτό με τα νέα σχέδια, όσα έχουμε ακούσει δηλαδή και όσα έχουμε εξαγγείλει. Και να ξέρουμε, κύριε Κουρσάρη, ότι οι τράπεζες είναι βασικό κομμάτι της οικονομίας. Δεν μπορούμε, επειδή έχει γίνει αυτό το 2013, να τις αφήσουμε εντελώς απ' έξω σε αυτή τη διαδικασία αυτού του νέου προβλήματος που έχει προκύψει παγκοσμίως. Εμείς δεν λέμε να αφήσουμε έξω τα τραπεζικά ιδρύματα. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε πει ότι θα έπρεπε και θα πρέπει να υπάρχει περισσότερος κρατικός παρεμβατισμός και περισσότερος έλεγχος προς τις τράπεζες. Ακόμα και από τη Βουλή. Πράγμα το οποίο, όπως έχει διαφανεί, μετά από 2 μήνες, φαίνεται λόγω ασυμφωνίας, δεν θέλω να επισέλθω στις οποιασδήποτε πολιτικές πτυχές του ζητήματος, φαίνεται ότι ο έλεγχος, η διαφάνεια, η εποπτεία δεν θα εφαρμοστούν σε αυτές τις περιπτώσεις από την πλευρά του κράτους και θα παραμείνουμε στις παραμέτρους της ευρωπαϊκής πολιτικής όσον αφορά την δανειοδότηση των επιχειρήσεων. Δηλαδή, κύριε Κουρσάρη, σας ανησυχεί το γεγονός ότι οι μικρές επιχειρήσεις, τις οποίες εκπροσωπείτε, ότι δεν θα τύχουν ίσης μεταχείρισης? Η ανησυχία μας αυτή, επαναλαμβάνω, στηρίζεται στην εμπειρία του παρελθόντος. Ναι, τώρα είναι μια νέα μέρα όμως, μια νέα σελίδα. Σίγουρα δεν θα απορρίψουμε αυτό το σχέδιο, ούτε θα τοποθετηθούμε με την έννοια της διαφωνίας, αλλά αυτές τις επιφυλάξεις που έχουμε πρέπει να τις εκφράσουμε, ούτως ώστε στο τέλος της ημέρας, αγαπητή μου, σε καμία περίπτωση εμείς δεν θεωρούμε την τράπεζα θεάρεστη και ότι θα κάνει τη δουλειά της με τόσο σωστόν τρόπο, ούτως ώστε να διοχετευτεί και ρευστότητα προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Είναι ένας κίνδυνος τον οποίο εμείς σήμερα επισημάνουμε. Θα δούμε τις λεπτομέρειες για το ποια κριτήρια, με ποιους όρους θα μπορέσουν το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα θέσει προς τις τράπεζες, ούτως ώστε αυτά τα λεφτά στο τέλος της ημέρας να πάει στις μικρές επιχειρήσεις. Να μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο κονδύλι, νομίζω των 500 εκατομμυρίων, θα διατεθούν προς επιχειρήσεις οι οποίες εργοδοτούν μέχρι 3.000 άτομα. Ναι. Στην Κύπρο αυτές οι επιχειρήσεις δεν ξεπερνούν τις 100. Έτσι να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Άρα, εάν η προσπάθεια και το θέμα είναι να εξυπηρετήσουμε αυτές τις 100 επιχειρήσεις, αντιλαμβάνεστε ότι μένει έξω το 99,4% των επιχειρήσεων. Είναι αρκετά τα ζητήματα. Εγώ θέλω να προχωρήσω πέραν του θέματος που αφορά την παραχώρηση που μένει αποκλειστικά κάτω από την εποπτεία και τη διάθεση των τραπεζών, το ζήτημα το δεύτερο της απευθείας στήριξη των επιχειρήσεων. Είναι πολύ μικρό το ποσό των 100 εκατομμυρίων το οποίο θα δοθεί. Εμείς ως ΠΟΒΕΚ είχαμε ενταχθεί ότι αυτό το ποσό θα έπρεπε να αυξηθεί κατά πολύ από το πρώτο σχέδιο της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση παραμένει στα ίδια επίπεδα. Και θέλω να σημειώσω ότι οι επιχειρήσεις στην Κύπρο, πέραν του 50%, απασχολούν μόνο έναν άτομο. Αντιλαμβάνεστε τα 1.250 ευρώ. Ναι. Δεν θα βοηθήσουν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος λόγω ανωτέρας βίας, και θέλω να το τονίσω αυτό, ναι, ναι, να ακουστεί, να το ξέρει ο κόσμος, δεν οφείλεται σε αυτόν το γεγονός ότι από τη μια στιγμή στην άλλη, λόγω πανδημίας, ανωτέρας βίας, έχει κλείσει την επιχείρηση του και έχει κάθε εισόδημα. Δεν μπορεί να έρχονται ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή οποιασδήποτε άλλες υποχρεώσεις, είτε αυτές είναι το ρεύμα κτλ. Και μπροστά να βρίσκεται στον κίνδυνο να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα έξοδα και στο τέλος της ημέρας να βρεθεί πρόεδρο εξόδου.
είναι πολύ χαμηλό το ποσό το οποίο έχει διατεθεί, όπως και η κατανομή του, πιστεύω, τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις που απασχολούν έναν άτομο, είναι άδικη. Επαναλαμβάνω ότι έναν άτομο απασχολεί πέραν των 50% των επιχειρήσεων του συνόλου της Κύπρου. Μάλιστα. Κύριε Τσακή, έχει εκφράσει η ΥΠΟΒΕΚ τους προβληματισμούς, θα λέγα εγώ, και τις ανησυχίες. Εσάς πώς σας βρίσκει το κομμάτι της εμπλοκής των τραπεζών? Μας έχετε πει ότι έπρεπε να γίνει. Ναι. Σας ανησυχεί καθόλου? Όχι. Σεβαστές οι απόψεις του φίλου του Στέφανου. Είναι μια διαφορετική φιλοσοφία. Εμείς σαν επιμελητήριο, πρώτα απ' όλα, δεν θέλουμε τον κρατικό παρεμβατισμό να είναι έντονος. Mm-hmm. Ο κρατικός παρεμβατισμός πρέπει να γίνεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως είναι αυτή που ζούμε. Ναι. Σε διαφορετικές περιπτώσεις, το κράτος απλά διαμορφώνει το οικονομικό σκηνικό, το περιβάλλον, και αφήνει τον ιδιωτικό τομέα να αναπτυχθεί. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με τη λογική των τραπεζών. Σε όλο τον κόσμο, παγκόσμια, είναι το τραπεζικό σύστημα που δίνει χρηματοδοτήσεις και όχι τα κράτη. Και δίνονται χρηματοδοτήσεις στη βάση αξιολογήσεων. Σωστή. Δεν θα συμφωνήσω με τον φίλο τον Στέφανο ότι εξαιρούνται οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις από τα σχέδια. Είναι μέσα στα σχέδια. Ακόμα και στο κομμάτι που αφορά τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που αναφέρθηκε, απλά εκείνο το κομμάτι περιλαμβάνει και αυτές τις επιχειρήσεις. Δεν σημαίνει ότι αποκλείται τις μικρές. Αλλά και εκείνο να συμβαίνει, υπάρχει ένα άλλο κομμάτι, 1,2 δις ρεστότητα, που είναι διαθέσιμο προς τις μικρές επιχειρήσεις, άρα μπορούν να αποταθούν και να πάρουν λεφτά. Επιπρόσθετα από αυτή τη δυνατότητα, είναι και αυτό η εφάπαξ χορηγία που δίνεται, η οποία είναι λεφτά τα οποία θα δοθούν μόνο σε αυτές τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, χωρίς να χρειαστεί να επιστραφούν. Δεν μπορεί να μπούμε στη λογική ότι θα δοθούν σε αυτές τις επιχειρήσεις ποσά της τάξης των 5, των 10, των 20.000 ευρώ, έτσι ως δωρεά, την οποία να μην επιστρέψουν, διότι μετά αυτά όλα είναι λεφτά που θα τα πληρώσει ο φορολογούμενος, και αν αυτά τα λεφτά δεν πάνε σε σωστές επιχειρήσεις, θα έχουν χαθεί κιόλας. Ενώ μέσα από το τραπεζικό σύστημα, η επιχείρηση που είναι σωστή θα πάρει χρηματοδότηση να κάνει τη δουλειά της και μέσα από τη δουλειά της να πληρώσει πίσω το δάνειο. Άρα πρέπει να αντιληφθούμε καλύτερα τους μηχανισμούς λειτουργίας μιας οικονομίας, να στηριχτούν οι προβληματικές, οι δύσκολες επιχειρήσεις, όχι αυτές που είναι μόνιμα προβληματικές. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Αυτές που είναι προβληματικές διότι παρουσιάστηκε αυτή η τεράστια ανομαλία. Αυτές οι επιχειρήσεις θέλουν να στηριχτούν. Και πρέπει να στηριχτούν από το κράτος. Βεβαίως. Και αυτός είναι ο στόχος. Ακριβώς. Ναι, κύριε Τσακή. Συγγνώμη, κύριε Κουρσάρη. Δύο βασικά σημεία και στοιχεία τα οποία δυστυχώς οι εξαγγελίες, οι εψεσινές του Πρόεδρου και των κυβερνητικών σχέδιων δεν έχουν περιλάβει. Είναι το θέμα των ενοικίων και είναι το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος για τις επιχειρήσεις. Και στα δύο αυτά ζητήματα η κυβέρνηση δεν έχει προβεί σε σημαντική επίλυση πρακτική αυτού του θέματος. Το θέμα των ενοικίων, πέραν του ζητήματος των εξώσεων που έχει αναβληθεί η διαδικασία των εξπρές εξώσεων μέχρι την 1η του Οκτώβρη, παραμένει δυσεπίλυτον, παραμένει άλυτον, παραμένει εξαιρετικά καυτόν ζήτημα, και αντιλαμβάνεστε η επιδότηση των 1.000 ή 2.000 ευρώ δεν επιλύει το ζήτημα και αφήνει εντελώς αλόβητον τη μεγαλύτερη μερίδα των ιδιοκτητών ακινήτων, που είναι και η δυνατή πλευρά, αν θέλετε, στις σχέσεις μεταξύ ενοικιαστή και ιδιοκτήτη. Οπότε, στο θέμα των ενοικίων, εμείς ως ΠΟΒΕΚ θα επιμένουμε. Σήμερα συνεδριάζει η εκτελεστική μας γραμματεία της ΠΟΒΕΚ. Θα εξετάσουμε, επαναλαμβάνω, με κάθε υπευθυνότητα τα μέτρα. Όπως επίσης το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο επίσης το 10% η μείωση του ρεύματος, κατά την περίοδο, αντιλαμβάνεστε, και που ήταν κλειστές επιχειρήσεις, ήταν δώρον-άδωρον. Είναι ένα σημαντικό λειτουργικό κόστος το ηλεκτρικό ρεύμα. Θα μπορούσε να επιδοτηθεί με το σύστημα voucher, ούτως ώστε να έχουν συγκεκριμένο όφελος οι επιχειρήσεις. Και αυτά τα δύο ζητήματα θα τα θέσουμε ως προτεραιότητα στις επόμενες κινήσεις. Μάλιστα. Ένα γρήγορο σχόλιο και στα δύο. Το ηλεκτρικό ρεύμα όντως είναι ένα από τα μεγάλα κόστη των επιχειρήσεων. Νομίζω ότι η μείωση του 10% ήταν μια καλή ένεση. Αυτό σε συνδυασμό και με τις μειωμένες τιμές των καυσίμων, που σίγουρα θα φέρουν μια περαιτέρω μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος, θεωρώ ότι είναι μια καλή θετική εξέλιξη σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Θα
συνεχίσουμε και εμείς να ζητούμε από το κράτος να επεκτείνει ή να ενδυναμώσει, αν θέλετε, αυτό το κομμάτι. Όσο αφορά τα θέματα των ενοικίων, κυρία Στυλιανού, εγώ να υπενθυμίσω ότι καταρχάς θεωρούμε ότι είναι σωστή η απόφαση και της κυβέρνησης και της Βουλής. Αυτή ήταν και η θέση του ΚΕΒΕ, αν θυμάστε από τις πρώτες μέρες, ότι δεν μπορεί το κράτος με νομοθεσίες να καθορίζει και να ρυθμίζει τα της αγοράς σε τέτοια έκταση. Δηλαδή, έπρεπε να αφαιθεί στα δύο μέρη, να βρουν συμφωνίες μεταξύ τους, να δοθεί το κίνητρο προς τους ιδιοκτήτες, το οποίο δόθηκε φορολογικό και φαίνεται να είναι καλό, ούτως ώστε να κάνουν αυτή την κίνηση, και ταυτόχρονα εμείς, σαν ΚΕΒΕ, διότι εκπροσωπούμε και τις δύο πλευρές, και τους ενοικιαστές και τους ιδιοκτήτες, έκκληση προς τους ιδιοκτήτες να καταλάβουν την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται οι ενοικιαστές τους, το ζουν, το νιώθουν, μπορεί και ήδη να αντιμετωπίζουν μια παρόμοια θέση, κατάσταση, ναι, και να στηρίξουν τους πελάτες τους, τους συνεργάτες τους, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Να την περάσουμε όλοι μαζί αυτή την περίοδο με αμοιβαίες υποχωρήσεις, και όταν ορθοποδήσει η κατάσταση να ξαναπάνε τα πράγματα εκεί που ήταν. Μάλιστα. Τελευταίο σχόλιο, κύριε Κουρσάρη, και το κλείνουμε, γιατί μας περιμένει και ο Υπουργός, ο κύριος Καδής. Ναι, σίγουρα ο αγαπητός μου Μάριος ενδιαφέρεται και πιστεύω σε αυτόν τον ενδιαφέρον του για όλες τις επιχειρήσεις της Κύπρου. Όμως παραμένει η φιλοσοφία να στηριχτούμε στην καλή διάθεση και στα ευχολόγια ότι τόσο οι τράπεζες όσο και οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα φανούν υπεύθυνοι, συνετοί και να επιμεριστούν και μέρος του κόστους της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης. Αυτά τα ευχολόγια τα έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Δυστυχώς στην πράξη έχουν αποδειχθεί αντίθετα γεγονότα και πράγματα. Οπότε επίσης πιστεύουμε ότι η κρατική η παρεμβατική πολιτική μέσω νομοθεσιών, κανονισμών και τρόπων είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται στις μεικτές οικονομίες και θα πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ακούσουμε και τον Υπουργό στις 11. Θα επεξηγήσει περαιτέρω τα μέτρα του σχεδίου Β. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.